Μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι αν βγει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχουμε ανάγκη από τρίτο μνημόνιο. Εφόσον πάτε στη γραμμή την ευρωπαϊκή, έτσι, και δεν πάτε σε σύγκρουση. Τι διαφορετικό θα κάνετε εσείς. Πού θα βρείτε λεφτά ώστε να μην έχουμε ανάγκη από τρίτο μνημόνιο. Η πολιτική διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ και όσα έχουμε πει μέχρι τώρα που τα τηρούμε με συνέπεια. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε οικονομέ. Αν έχουμε ανάγκη από μνημόνιο σημαίνει μας δείπουν λεφτά. Αυτή είναι η βάση να της συζήτησης. Να απαντήσω στην ερώτησή σας. Σας τα λέω και με την πρόσθετη γνώση που μου δίνει η ιδιότητα του Ευρωβουλευτή και η ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πράγμα που σημαίνει ότι συζητώ καθημερινά με τους πάντες. Mm-hmm. Αυτό που διαπραγματεύεται στο παρασκήνιο η κυβέρνηση Σαμαρά με τους δανειστές, ναι, είναι την αλλαγή όχι της ουσίας της πολιτικής, αλλά της συσκευασίας. Να μην το λέμε μνημόνιο, αλλά να το πούμε κάπως αλλιώς. Να μην είναι αυτή που θα εποπτεύει η Τρόικα, αλλά κάποιο άλλο σχήμα με έναν άλλο τίτλο. Και να μείνει κανονικότητα και να μονιμοποιηθεί το μνημόνιο. Τι είναι το μνημόνιο? Σήμερα στην Ελλάδα είναι εκατοντάδες νόμοι. Ωραία. Εκατοντάδες νόμοι οι οποίοι έχουν συνέπειες στο μισθό, στη σύνταξη, στην ασφάλιση την κοινωνική, στην υγεία, στη φορολογία. Θέλουν λοιπόν αυτά να τα μονιμοποιήσουν. Πού είναι η δυσκολία για την κυβέρνηση Σαμαρά? Η δυσκολία είναι ότι πάει στη Μέρκελ και λέει δώσε μου μια ανάσα, χαλάρωσε μου τη θηλιά, γιατί έχει κεφάρι ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μαυριστώ στις εκλογές αν μου ζητήσεις να εφαρμόσω αυτά που έχω υπογράψει. Διότι η Τρόικα που έρχεται αύριο, τι λέει? Αυτά που ψηφίσατε κύριοι. Έχω χίλιες εκκρεμότητες και δεν τα κάνει. Εσείς τα ψηφίσατε. Εσείς δεσμευτήκατε. Ναι, ενώ εσείς τι θα πείτε, κύριε Παπαδημούλη, αυτό σας ρώτησα. Τι θα πείτε όταν έπετε στην κυβέρνηση? Δεν εφαρμόζω τους νόμους του μνημονίου. Τους σκίζουμε. Δηλαδή επιμένετε σε αυτό. Εμείς, κύριε οικονομέα, αν κερδίσουμε τις εκλογές, θα πούμε στους δανειστές μας, έχουμε μια εντολή του ελληνικού λαού. Πρώτον, να πάρουμε κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την ανακούφιση αυτών που είναι στη χειρότερη μοίρα, αυτά που είπε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, και αυτά τα προωθούμε διότι είναι ισοσκελισμένα, δεν χρειαζόμαστε επιπλέον δάνεια. Και δεύτερον, διεκδικούμε στα δύο μεγάλα θέματα που συμφώνησε ο κ. Μιχαλάκης ότι αυτά είναι χρέος και στροφή στην ανάπτυξη, μια ευρωπαϊκή απάντηση, μια ευρωπαϊκή λύση, διότι το πρόβλημα του χρέους δεν είναι μόνο ελληνικό. Μάλιστα. Είναι χρέος όλου του Ευρωπαϊκού Νότου. Λοιπόν. Και επίσης, να σας πω και κάτι ακόμη. Η γραμμή Μέρκελ που λέει όλα θα γίνουν με λιτότητα και με στύψιμο, μπάζει νερά. Την αμφισβητεί ο Ντράγκη, ο Γιούνκερ ο ίδιος που είναι δεξιός. Ναι. Έταξε 300 δις από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτόν γιατί δεν το ρωτάει κανείς από πού θα βρει τα λεφτά? Εμείς θα το ρωτήσουμε λοιπόν. Μάλιστα. Να σας πω, θέλω αν μπορείτε να μου κάνετε ένα σχόλιο. Διάβασα χθες μία δήλωση της κυρίας Ρεπούση που έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία της Δημάρα με το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε μαζί στις εκλογές. Έχετε κάποιο σχόλιο, κάτι προσωπικό του κόμματος, αυτό δεν ξέρω πώς θα έχετε προχωρήσει η συζήτησή σας. Εννοείται, άτυπη, έστω ανεπίσημη. Πώς βλέπετε αυτή την εκδοχή? Όσο περνάει ο καιρός, η ανωδική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ τροφοδοτεί μια κινητικότητα και προβληματισμούς και σε δυνάμεις που έως χθες ήταν σε απόσταση ή και σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ανάλογους προβληματισμούς. Σε απόλυτη αντίθεση. Ναι. Ανάλογους προβληματισμούς θα δει κανείς ακόμη και στο εναπομείναν ΠΑΣΟΚ, όπου λένε, ενώ είναι σε κυβέρνηση με τον Σαμαρά, θέλω κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο. Δεν αφορούσε τη μετεκλογική συνεργασία. Σε ό,τι μας αφορά. Και χωρίς να θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για δήλωση ενός τελέχους της Δημάρ, γιατί η Δημάρ σε λίγες μέρες έχει το συνέδριό της και δεν θέλω να πω οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί επέμβαση στα εσωτερικά άλλου κόμματος. Αυτό που λέω είναι το εξής. Η γραμμή που έχουμε αποφασίσει στο συνέδριο είναι να διαμορφώσουμε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ μια μεγάλη, την ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συμμαχία με πυξίδα το πρόγραμμά μας. Προεκλογικά. Αυτό μπορεί να σημαίνει και συνεργασίες μετεκλογικές ή και συνεργασίες προεκλογικές. Με μία προϋπόθεση. Πρώτον, συμφωνία στο πρόγραμμα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές. Ναι. Δεν συζητάμε για εκλογική σύμπραξη του ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο άλλο κόμμα. Ναι. Και δεύτερον, στο θέμα του ποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτιά μας, που θα το δούμε συλλογικά και στην ώρα τους,
Εμείς που μας κατηγορείτε ότι δεν θέλουμε την αξιολόγηση, θα κάνουμε πολύ πολύ αυστηρή αξιολόγηση. Α, εκεί θα κάνετε αξιολόγηση. Καλό είναι αυτό. Περισσότερο από ό,τι κάνατε την προηγούμενη φορά, φαντάζομαι. Ορίστε. Περισσότερη αξιολόγηση και καλύτερη. Βεβαίως, γιατί υπάρχει μεγάλη προσφορά. Και γιατί πρέπει και να επιλέξουμε ανοίγματα που μας προσθέτουν δύναμη, κύρωση και αξιοπιστία. Ο κόσμος ξέρετε τι θέλει. Κύριε Παπαδημούλη, υπάρχει μια ροή προς το κόμμα σας. Υπάρχει μια ροή που. Αλλά θέλουν να είναι υποψήφιοι όλοι αυτοί. Που σας αντιμετωπίζουν και σαν κολυμπήθρα μερικοί εδώ που τα λέμε. Αυτό εννοώ ότι θα ανακόψετε τέτοιου είδους φαινόμενα. Εμείς δεν είμαστε σκατζόχυρος. Αλλά δεν θέλουμε να γίνουμε και κολυμπήθρα του Σιλουάμ. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος από εμάς θέλει, αν ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ, να μην ξανακυβερνάει η ίδια πολιτική ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και τα παιδιά τους. Υπάρχουν άνθρωποι και πέρα από εμάς, έντιμοι, ικανοί, ανιδιοτελείς, φρέσκο αίμα, στους οποίους θα κάνουμε ανοίγματα. Μάλιστα. Κύριε Μαριά. Κοιτάξτε, το βασικό θέμα, όπως είπαμε, είναι.